πλημμύρισε με κέφι και χρώματα η Ιερά Πέτρα. Το γεραπετρίτικο καρναβάλι συγκέντρωσε πάνω από 7.000 ανθρώπους, ντόπιους αλλά και επισκέπτες, που ξεσηκώθηκαν και το διασκέδασαν με την καρδιά τους. Μόνο και μόνο επειδή ήρθαμε στην Κρήτη, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Η Ιερά Πέτρα δεν είχα ξαναέρθει, ήρθα, έχω μαγευτεί, είναι απίστευτα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, αγάπη, τύχη, να περάσουμε πανέμορφα και πόσο μάλλον τώρα δωρακή, καρναβάλι Ιερά Πέτρας 2024, μεγάλη μου χαρά που ήρθα φέτος εδώ και ελπίζω να περάσετε τέλεια. Μικροί και μεγάλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, έβαλαν την πιο εφάνταστη στολή, φόρεσαν το χαμόγελό τους και χόρεψαν σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Ο κόσμος επιζητεί αυτή τη διοργάνωση, επιζητεί να διασκεδάσει, να ξεφύγει από την καθημερινότητα. Είναι όντως η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που οργανώνει η νέα Δημοτική Αρχή. Βλέπουμε με πολύ ενθουσιασμό τον κόσμο, έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από αριθμό αρμάτων αλλά και από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος κατά εκτιμήσεις υπερβαίνει τις 7.000 ανθρώπους. Πραγματικά πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε βάλει νομίζω φέτος τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Έχουμε 17 συμμετοχές στο καρναβάλι μας. Υπολογίζουμε γύρω στα 1.700 άτομα μόνο καρναβαλιστές, κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Ιερά Πέτρα φέτος. Και ελπίζουμε ο κόσμος που είναι εδώ να το απολαύσει. Άναψε το κέφι και στον Άγιο Νικόλαο, με πολίτες κάθε ηλικίας να διασκεδάζουν και την διάθεση να είναι στα ύψη. Το μεσημέρι της Κυριακής, μουσικές και χοροί πλημμύρισαν την πόλη του Αγίου Νικολάου, ενώ καρναβαλικές ομάδες προσέφεραν ένα ευχάριστο σοου σε όσους έδωσαν το παρόν. Σήμερα έχουμε το καρναβάλι της Λίμνης, ένας θεσμός που ξεκινάει για πρώτη φορά φέτος. Ξεκινάμε από εδώ, από το φάρο του Αγίου Νικολάου, γύρω στους 1.000 καρναβαλιστές, ένα εναλλακτικό καρναβάλι, το οποίο θα καταλήξει στη λίμνη μας, στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, εξού και το όνομα το καρναβάλι της λίμνης, όπου εκεί μόλις πέσει ο ήλιος θα έχουμε ένα υπερθέαμα φωτός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην καρναβαλική παρέλαση έλαβαν μέρος πάνω από 850 καρναβαλιστές με 16 ομάδες, όπως και 7 άρματα που ξεσήκωσαν τον Άγιο Νικόλαο. Yeah.